ηθικά και εθιμικά, η λίστα στη Νέα Δημοκρατία δεν αλλάζει παρά μόνο στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να αποσυρθεί, γιατί υπάρχει και αυτό και είναι και ανθρώπινο. Από εκεί και μετά, και επίσης με βάση το, εγώ είπα σας στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, υπάρχει και το κομμάτι του νόμου, ότι την αποκλειστική ευθύνη της στελέχωσης των ψηφοδελτίων την έχει ο πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή, αν κάποιος θελήσει να αλλάξει τη σειρά, αν αυτό με ρωτάτε, είναι αποκλειστικά και μόνο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από τις προηγούμενες εκλογές. Ηθικά και εθιμικά, στη Νέα Δημοκρατία αυτό δεν αλλάζει. Κύριε Πλακίδη, έκανε κάποια δήλωση ο πρόεδρός σας ότι σε περιφέρειες που δεν βγήκε βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά. Έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σειρά ακόμα και εκεί που βγήκε. Αυτό σας είπα πριν από λίγο. Δεν τον υποχρεώνει κανένας τον εκάστοτε πρόεδρο να κρατήσει τη σειρά ως έχει. Είπα ηθικά και εθιμικά. Και είμαι πολύ συγκεκριμένος στη διατύπωσή μου και σας λέω ότι αν ανατρέξετε σε οποιαδήποτε μορφή, σε οποιασδήποτε εκλογές πίσω, θα δείτε ότι όσες φορές χρειάστηκε λίστα, με εξαίρεση πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, η σειρά δεν άλλαξε. Ωραία, να ολοκληρώσω. Συγγνώμη, κύριε Καζή. Σε δήλωσή του στην εκπομπή μου, ο πρώην βουλευτής, ο κ. Ζωντάτος, είχε ανακοινώσει το Γενάρη ότι για λόγους υγείας δεν θα κατέβει ψήφιος. Ωστόσο, παραμονές των εκλογών, 21 του Γενάρη, είχε πει ότι εγώ παραμένω ενεργός. Πριν ένα μήνα τον είδαμε στο πλευρό του κ. Καραμανλή στην Καριά, έχοντας κάνει και μία δήλωση στο Facebook ότι στηρίζει την επιλογή Νεϊμαράκη, καθώς εκφράζει και τον πρώην πρωθυπουργό του κ. Καραμανλή. Θα ήθελα, δεν ξέρω ότι δεν θα απαντήσετε, απλά να υπάρχει ένα θέμα ιδιαίτερο στην Ενεδρική, διότι από την άλλη, ο κ. Καβαδάς αύξησε τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας όταν υπήρχε η τάση σαρωτική της επικράτησης του κόμματος. Θέλω να πω, είστε αντιμέτωποι με αυτό το δίλημα που διαχειρίζεστε. Ορίστε. Ναι. Και επίσης υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιος τρίτος, κάποιος άλλος, η Νέα Δημοκρατία να έχει κάποιο γκάλο για την κάθε περιοχή ξεχωριστά και κάποιος άλλος από τον κύριο Καβαδά ή τον κύριο Σουλβάτο να πηγαίνει μπροστά. Αντιλαμβάνομαι και το καταλαβαίνω ότι αυτό, ότι αυτά είναι αυτά τα οποία σας ενδιαφέρουν και εντριγκάρουν τον κόσμο πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, ακόμα αν θέλετε και από τα πιο σημαντικά, και αυτό είναι σημαντικό, κατ' εμέ τέτοια, θα πω ένα κάτι γενικό για να μην παρεξηγηθώ, ότι τα πρόσωπα είναι δευτερεύοντα. Μην το πάρετε στη λογική, επειδή το είπα από πριν, τα πρόσωπα είναι δευτερεύοντα, ξεκινώντας από την κεφαλή του κόμματος. Αν δεν αλλάξουμε σαν κόμματα, σαν οτιδήποτε πολιτική, αν έχουμε ένα συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής και ακολουθούμε το ίδιο μείγμα με οποιοδήποτε πρόσωπο, προφανώς δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι το πρόσωπο. Ξαναλέω ότι είναι κάτι το οποίο, αν θέλετε, δεν μας απασχολεί προς το παρόν. Σας το λέω ευθαρσώς. Δεν μας απασχολεί προς το παρόν. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας και αυτό το οποίο ισχύει είναι το ψηφοδέλτιο το οποίο ήταν στις προηγούμενες εκλογές. Αν κάποιος αποχωρήσει, θα αναπληρωθεί από εισάξιο, αν όχι καλύτερο στέλεχος από την τοπική κοινωνία. Και από εκεί και μετά, οποιοδήποτε, με τον οποιονδήποτε τρόπο, επιθυμεί να εμπλακεί μετά της Νέας Δημοκρατίας, με το καλό να έρθει, γιατί αυτή τη στιγμή και το κάλεσμα του Προέδρου ήταν κάλεσμα πανστρατιάς, και μακάρι να έχουμε πληθώρα υποψηφίων, όχι μόνο στη Λευκάδα, σε όλη την Ελλάδα, που να θέλουν να στελεχώσουν και πάλι, είτε ήταν παλιότερα, είτε είναι τωρινά, είτε είναι πρώτη φορά πρωτοεμφανιζόμενα μέλη, να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια. Γιατί αυτό δείχνει κάτι. Μπορεί να δείξει μια δυναμική. Μπορεί να δείξει ότι κάτι αλλάζει στο κόμμα και στον τόπο. Αλλά προς το παρόν, σας το λέω, ενδεχόμενο αλλαγής της σειράς σήμερα που μιλάμε, και σας το λέω ξανά ότι είναι πάρα πολύ νωρίς, προς το παρόν δεν υπάρχει. Εγώ θα ήθελα να επιμείνω στο συγκεκριμένο που είπατε.
εάν υποθέσουμε ότι στο διάστημα μεσολάβηση από τις τελευταίες εκλογές μέχρι σήμερα έχουν μεσολαβήσει κάποια γεγονότα που αφορούν πρόσωπα, πιθανά υποψηφίου κτλ., δεν θα τα λάβετε υπόψη σας? Αν μιλάμε για θέματα ηθικής, δηλαδή, εννοείται. Αν, να σας, να το, αν κατάλαβα καλά, αν εγώ έκλεψα. Εντάξει, δεν έκλεψε. Μιλάμε για, γι' αυτό λέω, αν μιλάμε για θέματα ηθικής. Για θέματα πολιτικής. Για θέματα πολιτικής. Η πολιτική εκφράζεται από το ίδιο το κόμμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο και από τα όργανα του κόμματος. Αν κάποιος παρεκκλίνει από αυτήν την επιλογή, προφανώς θέτει ο ίδιος τον εαυτό του εκτός κόμματος, εκτός διαδικασιών, εκτός οτιδήποτε. Αν δεν μιλάμε γι' αυτό ξαναλέω, αν δεν μιλάμε για θέματα ηθικής, από εκεί και μετά με ανθρώπους όπως στη ζωή έτσι και στα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους κάποια στιγμή μπορεί να ήμασταν μαζί, να χωρίσαμε και στο μέλλον μπορεί να ξαναβρεθούμε. Δεν αναιρεί κάτι το ένα το άλλο. Συμφωνείτε με την άποψη του συναδέλφου που είπε ότι ο κ. Καμενάς ανέβασε το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας? Γιατί αυτό είναι λίγο, θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε αν το ανέβασε. Πώς το ανέβασε αφού έχασε η Νέα Δημοκρατία? Ανέβασε το προσωπικό του, ήρθε πρώτος να συμφωνήσουμε. Ο κ. Κουνιάκης νομίζω εννοεί. Όταν ανέβασε το ποσοστό, ανέβασε το ποσοστό σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είχε άνοδο. Ωστόσο, ανέβασε την εκλογική δύναμη, άσχετα αν έφτασε. Όχι, σε σχέση με τις προηγούμενες την κατέβαλε. Αυτή ήταν στο 28,8. Από 25, νομίζω, 7. Ακριβώς. 25,25 και πήγε 28,89. Ναι. Με αυτή τη λογική ρώτησα. Με την έννοια ότι ήταν ένας προτάρης υποψήφιος. Από την άλλη, όμως, υπάρχει ένα θέμα ότι ο κύριος Σολδάτος δεν έχασε κάποια εκλογική αναμέτρηση. Οπότε λοιπόν. Έβαλε τις φιλοδοξίες του λόγου ενός προβλήματος υγείας στον πάγο. Συζητά, πάντως εγώ θα το ξαναπώ, συζητάμε πάρα πολύ για λάθος θέματα και χάνουμε την ουσία. Ξέρετε κάτι, συγγνώμη. Με όλο το τέτοιο, εγώ και σας λέω, και δεν μ' αρέσει, και δεν μ' αρέσει. Και δεν πολύ φοβάμαι θα τροποδοτηθεί από τους υποψηφίους μεθαύριο. Στο κομμάτι που μου αντιστοιχεί και στην ευθύνη που μου αντιστοιχεί, εγώ σαν γραμματεία οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας σας είπα την ξεκάθαρη θέση μας. Αν γυρίσει οποιοδήποτε και μου πει με απόφαση Προέδρου ότι αλλάζει κάτι, αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή θεωρώ, πιστεύω και εκτίμησή μου είναι ότι έτσι θα είναι, ότι αν δεν αποχωρήσει κάποιος ή διαβουλήσει, η σειρά δεν θα αλλάξει. Το ηθικό πλεονέκτημα ισχύει για τους βουλευτές ή για όλους? Αυτό θέλω να μου πείτε, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, το ηθικό πλεονέκτημα. Το ηθικό πλεονέκτημα, εντάξει, κάπου που είναι βουλευτής, είναι σίγουρα αντιληπτό ότι θα πρέπει να είναι. Έχει το ηθικό πλεονέκτημα, έχει πολλά. Δεν είναι ηθικό πλεονέκτημα. Κάπου που είναι, απλά προηγείται κάποιος, ισχύει, αλλά δεν έχει εκλεγεί αυτό. Σας είπα και πριν, το απάντησα και πριν, ότι είπα ότι είναι ηθικά και στο ηθικό και θυμικό δίκαιο της Νέας Δημοκρατίας η σειρά να μην αλλάζει. Η σειρά εννοώ όλων. Όλων. Άμα θέλει, το είπα και πριν, θα το επαναλάβω και τώρα, αν θέλει ο Πρόεδρος και σε εκλεγμένους βουλευτές μπορεί να αλλάξει τη σειρά. Όχι, πήγα να ξεκαθαρίσω αναφορά τους πάντες. Τους πάντες. Η σειρά στο ηθικό και θυμικό δίκαιο αναφέρεται στους πάντες. Κυρία Βαρδί.